Αλλά δεν ξέρουμε το μεγάλο. Το ξέρουν οι έξω το μεγάλο. Τι σου λείπει εσύ από την τηλεόραση τώρα? Η χαρά. Μου λείπει η χαρά. Εντάξει, δεν μπορώ και να μιλήσω κιόλας εντελώς ενώ, γιατί ας πούμε έχουμε απέναντί μας την Τατιάνα, η οποία κάνει μια εκπομπή, η οποία ασχολείται με πολύ σοβαρά θέματα, με τις δολοφονίες, με όλα αυτά. Γι' αυτό και δεν μπορώ να μιλήσω εντελώς ανοιχτά. Αλλά η απόψη μου είναι αυτή, ότι δεν επιλέγω σαν θεατής να δω κάτι μαύρο. Γιατί ζω κάτι μαύρο. Και αυτή είναι και η νοοτροπία όλη και σε σχέση με το δέστε τους και σε σχέση με το θέατρο. Αλλά είναι πολύ προσωπική μου άποψη. Δεν επιλέγω να δω κάτι. Δεν θέλω να μαυρίσω την ψυχή μου περισσότερο. Είναι μαύρη. Είναι, δυσκολεύεται, έχει τα προβλήματά της. Και επίσης να καταλάβουμε όλοι, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας ζορίζεται στο μέγεθός του. Δεν ζορίζομαι όπως ζορίζεται ένας άνεργος. Προφανώς και δεν ζορίζομαι και θα ήταν και ντροπή. Όχι. Για τη ζωή μου όπως την έχω φτιάξει, αν εγώ παίρνω 100 ευρώ και άλλος παίρνει 20, θα φτιάξει τη ζωή του γύρω από τα 20. Θα ζοριστεί. Στα 100 που την έχω φτιάξει, θα ζοριστώ κι εγώ όμως αυτή τη στιγμή. Εννοώ ότι όλοι ζορίζονται. Άντε να μην ζορίζονται οι εφοπλιστές, που κι αυτοί, να σου πω, αν έχουν και 500 καράβια και 4 να τους φύγουν, δεν μπορεί να μόνο τα καραβάκια μου, φύγαν 4. Θα στεναχωρηθεί και αυτός, έχει το δικαίωμα. Με τρελάνει. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όλοι ζοριζόμαστε. Δεν είναι ότι κάποιος δεν ζορίζεται και ότι ζορίζονται μόνο 10. Ζοριζόμαστε όλοι. Οπότε δεν θέλω να επιλέξω να δω και το ζόρι το έξτρα. Να το καταλάβω, ρε παιδί μου, στο δελτίο ειδήσεων, που θα μου πει τις ειδήσεις, θα μου μαυρίσει η ψυχούλα η μαύρη, όλοι. Ποια κυρία.